Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω εισαγωγικά τον Νίκο Αναστασιάδη, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη φιλοξενία και να του εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τον χαμό της μητέρας του. Μια δύσκολη μέρα για αυτόν. Παρ' όλα αυτά, σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μια συνάντηση που έχει γίνει θεσμός. Είναι η τέταρτη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, η δεύτερη που λαμβάνει η χώρα εδώ στη Λευκοσία, και νομίζω πλέον ότι παίρνει σάρκα και οστά μια στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στις τρεις χώρες. Με ρωτούσε το πρωί ο Μπέντζαμιν αν είναι πιο κοντά το Τελ Αβίβ από τη Λευκοσία ή η Αθήνα από τη Λευκοσία, και μάλλον είναι το Τελ Αβίβ από τη Λευκοσία πιο κοντά. Είμαστε τρεις χώρες που μας βρέχουν τα ίδια νερά, η Μεσόγειος θάλασσα. Θέλουμε η Μεσόγειος θάλασσα να είναι μια θάλασσα ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και όχι εντάσεων. Αυτός είναι ο στόχος, αν θέλετε, αυτής της προσπάθειας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ευημερία, τη σταθερότητα, τη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες μας, αλλά και στις γειτονικές χώρες και τους γειτονικούς λαούς της περιοχής. Η συνάντησή μας αυτή εδώ στη Λευκοσία, πρέπει να το πω, είχε ως κύριο θέμα αυτό που αφορά ένα εμβληματικό, θα έλεγα, project ενεργειακό, και είναι ο αγωγός EastMed. Και βεβαίως και ένα δεύτερο project παράλληλα, το λεγόμενο Eurasia Interconnector, ηλεκτρική διασύνδεση. Ο EastMed θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη, την Κρήτη και ακολούθως την Κεντρική Ευρώπη, Ελλάδα, Ιταλία και Κεντρική Ευρώπη, και το καλώδιο ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα, το καλώδιο το ηλεκτρικό θα είναι σε μια κατασκευή που θα μπορεί να έχει και τις λεγόμενες οπτικές ίνες. Άρα μιλάμε για ένα κορυφαίο έργο διασυνδεσιμότητας ανάμεσα στις τρεις χώρες. Στην πραγματικότητα όμως μιλάμε για τους ενεργειακούς και τηλεπικοινωνιακούς δρόμους του μέλλοντος για την ευρύτερη περιοχή και για την Ευρώπη, που συμβάλλουν καθοριστικά και στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας που αποτελεί βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έργο, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο ενεργειακό έργο. Είναι ένα έργο ύψης της γεωπολιτικής σημασίας. Και υπ' αυτή την έννοια, το γεγονός ότι σήμερα νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να συμφωνήσαμε, μάλλον, να υπογράψουμε τη διακρατική συμφωνία το συντομότερο δυνατό εντός του 2018, αυτό και μόνο χαρακτηρίζει ως τη σημερινή συνάντηση ως εξόχως επικοδομητική. Επιπλέον, συμφωνήσαμε για τις ενεργειακές υποδομές που θα συνδέουν το Ισραήλ με την Ευρώπη, μέσω Ελλάδας και Κύπρου. Συνομιλήσαμε για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που παρουσιάζει επίσης σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασία. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας, έναν τομέα στον οποίο σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε στην επόμενη περίοδο, διότι επίσης είναι ένας κρίσιμος τομέας που αφορά το μέλλον. Ενώ σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική μας συνεργασία, υπογράψαμε συμφωνία για το υποπεριφερειακό σχέδιο αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από υδρογονάνθρακες. Συζητήσαμε δε εκτενώς για την οικονομία, τη συνεργασία μας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, τονίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία που έχει και η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών ενώσεων επιμελητηρίων των χωρών μας.
Θα συμφωνήσω όμως απόλυτα με αυτό που είπε ο Μπένζαμιν, ότι πέραν των αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας είναι και η αγωγή που συνδέουν τους ανθρώπους, τους λαούς μας, τους πολιτισμούς μας. Ο τουρισμός πράγματι είναι κάτι που αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις χώρες μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες, κοντά στο μισό εκατομμύριο τουρίστες από το Ισραήλ επισκέπτονται ετησίως στην Ελλάδα. Είναι ένα σημαντικό ρεκόρ. Η Ελλάδα είναι μια φιλόξενη χώρα και μια χώρα που κανείς μπορεί να αισθάνεται σαν το σπίτι του και ιδίως οι φίλοι μας Ισραηλίτες που επισκέπτονται συχνά. Πριν από λίγους μήνες είχα την ευκαιρία να υποδεχτώ τον πρόεδρο του Ισραήλ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου μάλιστα εγκαινιάσαμε την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που αποτελεί επίσης ένα κοινό συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στους λαούς μας, διότι υπάρχει και μια κοινή ιστορία, κοινές ιστορικές ρίζες. Βεβαίως η συνάντησή μας έδωσε τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε και στις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή που επηρεάζουν άμεσα και τις τρεις χώρες. Είχε την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, εξέφρασα την σταθερή πεποίθηση της Ελλάδας ότι οι προσπάθειες για την επανέναρξη άμεσων και ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίτευξη βιώσιμης λύσης δύο κρατών που θα διασφαλίζει συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους είναι αναγκαία. Εξέφρασα δε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αδιαφυσβήτητα ένα κρίσιμο ρόλο στις διαπραγματεύσεις θα συμβάλλουν με ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση καταθέτοντας, ελπίζω το συντομότερο δυνατό, και ένα συγκεκριμένο σχέδιο επίλυσης, ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Συνεχάριν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και εγώ για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και βεβαίως είχαμε την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε διεξοδικά τις εξελίξεις που αφορούν και την περιοχή της Συρίας, η οποία ταλανίζεται από μια μακρόχρονη σύγκρουση με πολύ μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και βεβαίως με την καταστροφή αυτής της χώρας και τη συνεπακόλουθη αύξηση των προσφυγικών ροών, συνέπειες στις οποίες η Ελλάδα έχει υποστεί άμεσα, καθότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσφυγικών ροών. Στόχος μας λοιπόν οφείλει να είναι να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και να επιτευχθεί μόνιμη εκεχηρία που να θέτει τις βάσεις για συμφιλίωση και να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να επιστρέψουν οι πρόσφυγες το συντομότερο δυνατό στις χώρες τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να συζητάμε στην Κύπρο και να μην κουβεντιάζουμε για το Κυπριακό. Εκφράσαμε τη στήριξή μας στις προσπάθειες του Νίκου Αναστασιάδη για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση προς όφελος όλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, μια λύση που θα εδράζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και θα συνάδει με την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση του κατοχικού στρατού. Στο πλαίσιο αυτό, τονίσαμε ότι στηρίζουμε την επανέναρξη των συνομιλιών πάντοτε στη βάση των παραμέτρων που έθεσε
θέση και των τριών μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία μας, ώστε όλες οι γειτονικές χώρες να μπουν σε μια λογική σεβασμού του διεθνούς δικαίου, αλλά και της καλής γειτονίας. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε την ευκαιρία να μας εκφράσει κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας και τις ανησυχίες του, τις έντονες ανησυχίες του για τις δοκιμές βαλιστικών πυράβλων μεγάλου βεληνικούς από το Ιράν. Συμμεριζόμαστε αυτές τις ανησυχίες. Ωστόσο, η άποψη που εξέφρασα είναι ότι μία πιθανή ακύρωση της συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά, μια πιθανή κατάργηση της συμφωνίας, πιθανόν να οδηγήσει την περιοχή σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Πράγμα το οποίο δεν θα είναι ωφέλιμο για κανέναν. Ωστόσο, νομίζω ότι οι τρεις χώρες βρισκόμαστε σε μία κοινή αντίληψη σε ό,τι αφορά την ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας μας για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνανάπτυξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Βρισκόμαστε σε μια κοινή αντίληψη για την ανάγκη να βρούμε τρόπους για την ασφαλή μεταφορά των ενεργειακών πηγών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου προς τον ευρωπαϊκό χώρο. Και σε αυτή την, και αυτήν την κοινή θέση έχουμε βρει τρόπους και συμφωνούμε να εμβαθύνουμε τη συζήτηση και τη συνεργασία μας προκειμένου το συντομότερο δυνατό να διασφαλίσουμε αυτή την μεταφορά, να βρούμε τρόπους διασφάλισης και να βρούμε τρόπους συνεργασίας που θα διαμορφώνουν ένα δεδομένο σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή μας. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, σήμερα φεύγω περισσότερο, αν θέλετε, αισιόδοξος από ό,τι ήρθα, ότι η συνεργασία μας προχωράει, έχει στρατηγικό βάθος και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θετικών δεδομένων στην περιοχή. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τη φιλοξενία, αυτή τη δύσκολη για αυτόν μέρα. Είμαι βέβαιος ότι και τα επόμενα βήματα μετά από την πολύ ουσιαστική σημερινή μας συνάντηση θα είναι σημαντικά και αποφασιστικά. Η επόμενη συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, θα λάβει χώρα στο Ισραήλ. Τόπο ιδιαίτερο για, για το Ισραήλ, όπου από ό,τι μας εξήγησε ο φίλος Μπέντζαμιν, έχει αποτελεί έναν χώρο καινοτομίας. Εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε τα βήματα του Ισραήλ στην καινοτομία, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει νέα τεχνολογία. Γι' αυτό ανυπομονώ να έρθω και να επισκεφτώ από κοντά αυτόν τον τόπο. Θέλω λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα κάναμε ένα ουσιαστικό βήμα και ότι σύντομα θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.